Όπως πάντα, στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κουντουζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα υγείας. Απόψε στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Υπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, η οποία θα κάνει ανακοινώσεις για την επέκταση της γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306. Κύριε Καθηγητά, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω από την ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΗ. Οι νέες διαγνώσεις της νόσου είναι 460, εκ των οποίων 142 συνδέονται με σειροές. Οι 115 από τις σειροές βρίσκονται σε ένα εργοστάσιο. 207 από αυτά τα κρούσματα είναι στην Αττική, 5 στη Θεσσαλονίκη. Οι νέοι θάνατοι ασθενών είναι 5, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι 85. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων διαγνώσεων αγγίζει πλέον τα 34 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη. Παγκοσμίως, οι νέες διαγνώσεις ανά ημέρα είναι στα επίπεδα των 250 με 300 χιλιάδες ανά ημέρα. Ο αριθμός των θανάτων είναι μεταξύ 4 με 5 χιλιάδες ανά ημέρα. Στην Ελλάδα, η επιδημία διατηρεί τον αριθμό των διαγνώσεων σε περισσότερα από 300 ανά ημέρα με ανωδικές τάσεις, καθότι μέσα στην τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν περισσότερες από 4 διαγνώσεις ανά ημέρα σε 3 περιπτώσεις. Η μία είναι και σήμερα. Η τάση επέκτασης της επιδημίας καταγράφεται και στον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη, αυξάνοντας την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από χθες οι διασωληνωμένοι ξεπέρασαν τον αριθμό των 80, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν φτάσει τις λιγότερες από 70 διασωληνώσεις. Η δυναμική λοιπόν της επιδημίας παραμένει να είναι δυσανάλογα κατανεμημένη στην περιφέρεια Αττικής, έχει ακόμα τη μερίδα του Λέοντος, με τον αριθμό των διαγνώσεων να υπερβαίνει τις μισές με αυξητικές τάσεις. Η αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων, όσο και η αύξηση στον αριθμό των διασωληνωμένων από την έναρξη του δευτέρου κύματος στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, γίνεται αργά, αλλά όχι σταθερά, και ακολουθεί διακυμάνσεις με βραχυχρόνιες υφέσεις. Το είδαμε λοιπόν, είχαμε μία μικρή μείωση, μετά έχουμε ξανά μία μικρή αύξηση. Το σενάριο, ωστόσο, της δραματικής ή εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων φαίνεται να έχει ανασταλεί, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, ώστε να οδηγηθούμε σε σταθεροποίηση ή και ύφεση. Υπάρχουν αρκετές χώρες, ωστόσο, οι οποίες παράλληλα ή και νωρίτερα από εμάς μπήκαν στο δεύτερο κύμα με εκθετική αύξηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ισραήλ, το οποίο, αν και είχε πολύ καλό προφίλ στο πρώτο κύμα, ωστόσο στο δεύτερο κύμα εντός του καλοκαιριού ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 2.000 ανά ημέρα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα κατέγραφε περισσότερα από 5.000 κρούσματα ανά ημέρα. Το δεύτερο κύμα στο βόρειο ημισφαίριο εισέρχεται πλέον σε περίοδο αυξημένης μεταδοτικότητας, η οποία σταδιακά θα επηρεάζεται από την πτώση της θερμοκρασίας. Με την σταδιακή μεταφορά των κοινωνικών δραστηριοτήτων σε κλειστούς χώρους, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε χώρους οι οποίοι είναι πιο ζεστοί, όπου η μετάδοση του ιού γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι μέχρι και 10 φορές υψηλότερη, είναι λογικό να αναμένουμε αύξηση της μετάδοσης προς το τέλος του Οκτωβρίου. Η προηγούμενη εβδομάδα σημαδεύτηκε για ακόμα μία φορά από γεγονότα υπερμετάδοσης, χαρακτηριστικά στον οίκο Ευγυρίας και σε ένα εργοστάσιο. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο χαρακτηριστικά της μετάδοσης του ιού καθιστούν τον έλεγχο του εξαιρετικά δύσκολο. Το πρώτο είναι μετάδοση από άτομα που δεν έχουν εκδηλώσει σημαντικά συμπτώματα, δηλαδή από άτομα που δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι έχουν μολυνθεί και άρα να προστατεύσουν τους γύρω τους. Το δεύτερο είναι ότι η μετάδοση υποκατάλληλες και όχι πλήρως κατανοητές σε εμάς συνθήκες μπορεί να γίνει σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Αυτή η υπερμετάδοση είναι που μπορεί να αλλάξει την εικόνα της επιδημίας από τη μία ημέρα στην άλλη. Και γι' αυτό θα πρέπει ακόμα μια φορά να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι για την επιβράδυνση της επιδημίας να τηρούμε τα μέτρα με τέτοιον τρόπο ώστε να θεωρούμε τους εαυτούς μας σιωπηλούς φορείς της επιδημίας. Η μάσκα και η κοινωνική απόσταση παραμένουν η ραχοκοκαλιά της πρόληψης της μετάδοσης και δρούν αποτελεσματικά τόσο στην ασυμπτωματική μετάδοση όσο και στη δυναμική υπερμετάδοσης. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ πολύ συνοπτικά στα αποτελέσματα πρώιμων μελετών μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς έναντι του SARS-CoV-2. Να εξηγήσω λίγο τι είναι αυτά. Όταν μολυνθεί κάποιος από τον ιό, χρειάζεται ένα δεδομένο χρονικό διάστημα ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να εντοπίσει, να τον αναγνωρίσει, να τον επεξεργαστεί και στο τέλος να αποδομήσει τον ιό, ώστε να φτιάξει τα αντισώματα τα οποία θα αναγνωρίσουν και θα καταστρέψουν τον ιό, οδηγώντας σταδιακά στην ίαση. Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι παρόμοια με τα δικά μας αντισώματα, αλλά είναι τεχνητά παρασκευασμένα, τα οποία τα δίνουμε στους ασθενείς μέσα στη φλέβα τους. Σε ένα σχόλιο στο περιοδικό Science, που είναι ένα από τα πιο κορυφαία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
επιστημονικά περιοδικά σχετικά με πρώιμα κλινικά αποτελέσματα από κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων σε 275 ασθενείς, το περιοδικό μιλάει για εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία ενισχύουν τις ελπίδες για αυτές τις θεραπείες των αντισωμάτων. Φαίνεται λοιπόν ότι σε ασθενείς που δόθηκαν αυτά τα αντισώματα επισπεύστηκε δραματικά η κάθαρση του ιού από το αναπνευστικό σύστημα. Παρόμοια θεραπεία αντισωμάτων είναι και η θεραπεία πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει και η οποία ήδη παρέχεται στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι στο τέλος διαθέσιμος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Παρατηρούμε το δεύτερο κύμα κορονοϊού που βρίσκεται σε εξέλιξη στον κόσμο. Βλέπουμε και επιβεβαιώνουμε μέσα από τα καθημερινά παραδείγματα πόσο μα πόσο μεταδοτικός είναι. Πώς ένα άτομο μπορεί να συμβάλλει στη μετάδοση σε δεκάδες άλλους συνανθρώπους του γύρω του. Και πόσο μεγάλη σημασία έχει η τήρηση των μέτρων. Σύμφωνα με τη 17η έκθεση προόδου του παρατηρητηρίου που αφορά στο διάστημα 24 έως 30 Σεπτεμβρίου, η τελευταία εβδομάδα εμφανίζει σταθεροποίηση στον μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων, με έντονη όμως ημερήσια μεταβλητότητα, μείωση του ημερήσιου αριθμού θανάτων, αλλά αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των ημερησίων κρουσμάτων διαμορφώνεται σε 7ήμερη κυλιόμενη βάση στα 314 κρούσματα από 324 στην προηγούμενη έκθεση. Το 50 με 60% των νέων κρουσμάτων καταγράφεται στην Αττική, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ξεπέρασε το 73%. Επισημαίνεται ότι για τρίτη συνεχή εβδομάδα οι νέες ημερήσιες διαγνώσεις παραμένουν πανελλαδικά σε επίπεδο άνω των 300 ατόμων, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου τα ημερήσια κρούσματα ξεπέρασαν το φράγμα των 400 για δεύτερη φορά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Παραμένει εκτεταμένη διασπορά σε νεαρότερες ηλικίες που απεικονίζεται στον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε ηλικίες κάτω των 40 ετών. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων είναι τα 39 έτη και αφορούν σε μεγάλο βαθμό νεότερες ηλικίες και ασυμπτωματικούς ή ήπια συμπτωματικούς ασθενείς. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται διασωλήνωση παρουσιάζει αυξητική τάση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη πίεση στο σύστημα υγείας. Απ' την άλλη, πληρότητα σε κλίνες σε μονάδων εντατικής θεραπείας αλλά και μονάδων αυξημένης φροντίδας για κρούσματα COVID-19 στην επικράτεια παρουσιάζει μείωση στο 32% από 36% στην προηγούμενη έκθεση σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Με δεδομένο τον αυξημένο αριθμό ασθενών που βρίσκονται σε κλίνες MEF-MAF, η μείωση αυτή αντανακλά πλήρως την αύξηση των διαθέσιμων κλινών. Συμπερασματικά, η παρούσα κατάσταση συνεχίζει να απαιτεί πολύ αυξημένη υπαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των προληπτικών μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ο κυλιόμενος μέσος όρος των τεστ ανά ημέρα διαμορφώθηκε σε 10.617 την τελευταία εβδομάδα. Μεγάλο μέρος αυτών πραγματοποιείται με δειγματοληπτικούς στοχευμένους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, αλλά και σε στοχευμένους ελέγχους σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Σύμφωνα με τα διαγνωστικά τεστ που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, ποσοστό 4 με 11% των κρουσμάτων είναι εισαγόμενα. Γι' αυτό και μετά από σχετική πρόταση και συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκε και η παράταση των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Όσον αφορά στις πτήσεις από το εξωτερικό, από αύριο 3 Οκτωβρίου και μέχρι τις 12 Οκτωβρίου και οι επιβάτες των πτήσεων από την Πολωνία πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά αρνητικό τεστ COVID-19, το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες τους πριν την άφηξή τους, προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους επιβάτες των πτήσεων από Τσεχία. Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, υποχρέωση των επιβατών των πτήσεων από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μάλτα, Βέλγιο, Ισπανία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία να έχουν αρνητικό τεστ COVID-19, το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφηξή τους, προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα. Ακούω συνεχώς να ρωτούν αν θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα. Το ερώτημα για άλλη μια φορά είναι αν τηρούνται τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί. Βλέπετε όλοι εικόνες συγχρονισμού από διάφορα μέρη. Δίχως μάσκες, δίχως κανένα μέτρο προφύλαξης. Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί, όμως δεν γίνεται να υπάρχει ένας ελεγκτής σε κάθε σημείο της χώρας. Η μη τήρηση των μέτρων προστασίας δεν έχει να κάνει με την αποφυγή κάποιου καταναγκασμού από την πλευρά του κράτους. Τον εαυτό μας και τους γύρω μας προστατεύουμε. Άτρωτοι δεν υπάρχουν. Πρόεδροι χωρών και πρωθυπουργοί προσβάλλονται από τον ιό όπως και όλοι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ζούμε με τον ιό και να μάθουμε να προφυλασσόμαστε από αυτόν. Άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προς το παρόν δεν υπάρχει. Και έρχεται χειμώνας που όλοι ξέρουμε ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ στο ζήτημα των ευπαθών ομάδων και κυρίως των ηλικιωμένων. Τα παραδείγματα στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων δείχνουν γιατί απαιτείται να επιδεικνύουμε διπλή προσοχή.
Οι έλεγχοι είναι συχνοί. Στη συγκεκριμένη δομή έχουν γίνει 2 φορές τεστ, αλλά ο κίνδυνος είναι καθημερινός. Ήδη υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα και όποιες ευθύνες θα αποδοθούν, αλλά το ζητούμενο είναι να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Να σας ενημερώσω σχετικά με τη συγκεκριμένη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου έχουν εντοπιστεί 47 κρούσματα, 42 διαμένοντες και 5 εργαζόμενοι, ότι αυτή τη στιγμή στη μονάδα παραμένουν μόνο όσοι είναι αρνητικοί, καθώς όλα τα κρούσματα έχουν μεταφερθεί. Οι μεν διαμένοντες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, οι δε εργαζόμενοι βρίσκονται και ελέγχονται σε κατοίκον περιορισμό. Επιπλέον έχει ανασταλεί η δυνατότητα εισόδου και εξόδου σε αυτό, εξαιρουμένου του προσωπικού, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινά τεστ αποκομή του ΕΟΔΗ για προληπτικούς λόγους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πραγματοποίησε χθες αυτοψία στο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων, ενώ έλεγχος πραγματοποιείται και από τους επόπτες δημόσιας υγείας του ΕΟΔΗ, ώστε να εξακριβωθεί τι οδήγησε στην εξέλιξη αυτή και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Θα ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά την ανάγκη αυστηρής τήρησης όλων των κανόνων και των πρωτοκόλων στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Γιατί είναι χρέος μας να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν περισσότερο από την νόσο. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα κρούσματα που εντοπίστηκαν νωρίτερα σήμερα σε κονσερβοποιία στο Μαυροβούνι Σκίδρα στην Μπέλα. Μετά τον εντοπισμό 114 τελικά κρούσματων και όχι 115, ανεστάλλει η λειτουργία της επιχείρησης και ήδη βρίσκονται εκεί στην Μπέλα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Παπαγεωργίου, η Διευθύντρια Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΗ, κ. Φλόρα Κοντοπίδου, οι οποίοι συμμετέχουν μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, και τους δημάρχους της περιοχής και εκπροσώπους φορέων, σε σύσκεψη που γίνεται αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού.